Γεια σας. Σημερινό μας θέμα. Έλληνες τραγουδοποιοί Θανάσης Παπακοσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1959 στο Τύρναβο. Στη Θεσσαλονίκη σπουδάζει μηχανολόγος μηχανικός. Ξεκινά τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις γράφοντας στιχάκια. Στα 19 του πλησιάζει το Μάνο Λοΐζο προτείνοντάς του 6 από αυτά τα στιχάκια, που όμως λόγω του θανάτου του συνθέτη δεν προχωράει. Τα πρώτα στιχάκια που δισκογραφούνται είναι το τραγούδι «Χελώνα» στους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδίου στη Κέρκυρα το 1982 και στη συνέχεια το 1984 στον δίσκο «Διέρε» του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο Θανάσης υπογράφει τους στίχους στον Μαύρο Γάτο και στον Λεγεωνάριο. Οι προσωπικές του δουλειές ξεκινούν τον Απρίλιο του 1993 με την Αγία Νοσταλγία σε παραγωγή του Νίκου Παπάζογλου με ερμηνευτές τον ίδιο και τον Γιώργο Μιχαήλ. Τον Μάιο του 1995 κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος του Θανάση με τίτλο «Στην Ανδρομέδα και στη Γη». Εδώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο φίλος του Σωκράτης Μάλαμας, που μαζί με τη Μελίνα Κανά πλαισιώνουν τον Θανάση στο τραγούδι. Ας ακούσουμε την Ανδρομέδα που την ερμηνεύει μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα. Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά του.
Στη συνέχεια ο Θανάσης ηχογραφεί δύο δίσκους με βασική ερμηνεύτρια τη Μελίνα Κανά. Το 2000 ζητάει από τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, κιθαρίστα στις τρύπες, να αναλάβει την παραγωγή και την ενορχίστρωση του νέου του δίσκου. Και το αποτέλεσμα είναι «Ο Βραχνός Προφήτης», δίσκο σταθμό στην ελληνική δισκογραφία. Ας ακούσουμε το Θανάση να περιγράφει στη Δήμητρα Κοχυλά στο δεύτερο πρόγραμμα πως εμπνεύστηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του, τον Πεχλιβάνη. Ήμουν στο στρατό, είχα κάνει εξάμεινο, ας πούμε, για να πάρω άδεια και όταν επιτέλους πήρα, πηγαίνοντας στο σπίτι στον Τύρναβο, έλεγα τώρα θα γίνει χαμός, μόλις με δουν η δική μου πανηγύρι. Λογικό. Δυστυχώς για μένα βλέπαν ένα σίριαλ στη τηλεόραση. Βέβαια, εντάξει, χαρήκαν οι άνθρωποι, αλλά μετά από λίγο γυρίσαν πάλι και παρακολουθούσαν ένα, τι ήταν, νομίζω, μεξικάνικο. Βραζιλιάνικο. Πακίτα. Πακίτα. Εγώ τι ήταν, δεν ξέρω. Λοιπόν, εκείνες τις στιγμές, λοιπόν, κάθισα και σκέφτηκα ότι και η μάνα μου και ο πατέρας μου ζήσαν στα χωριά εκεί της Ελασσόνας και σκέφτηκα ειδικά για τον πατέρα μου που ήταν και έξω στα βουνά με τα κατσίκια, με αυτά, για χρόνια ολόκληρα. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, που πολύ κοντά στο φυσικό περιβάλλον και σε αλληλεπίδραση, πώς κατά κάποιο τρόπο εγκλωβίστηκε από την τηλεόραση. Οπότε έκανα μια επίκληση μέσα μου να κατεβεί ο αέρας από εκεί, από πάνω από τα βουνά, παρασέροντας και αγκάθια, χαλίκια, και να περάσει κάτω από την πόρτα του σπιτιού και ως Παλαιστής, Πεχλιβάνης δηλαδή, να τον ρίξει τον πατέρα μου στο καναβάτσο για να τον συνεφέρει. Να τον συνεφέρει. Βέβαια, σε κάθε τραγούδι περνάνε και άλλα πράγματα. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ας πούμε, παράδειγμα, εκεί που λέγεται το Περσινό το χιόνι, αυτό είναι ένα βίωμα που είχα ανεβαίνοντας μια φορά στον Όλυμπο. Όπου πράγματι, σε κάποιες εσοχές, χαράδες κτλ., είχε μείνει το χιόνι της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα ήταν και μαυρισμένο από τον καιρό. Αυτό έμεινε μέσα μου σαν εικόνα και βρήκε τρόπο να τρυπώσει, ας πούμε, σε κάποιο τραγούδι. Έτσι συμβαίνει συνήθως στα τραγούδια. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα μόνο. Δηλαδή, όπως είναι στο όνειρο, μπορούν να μπουν και πράγματα που έχουμε βιώσει, πράγματα που δεν έχουμε βιώσει ανεξέλεκτα, και όλο αυτό το χαρμάνι να γίνει κάτι. Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση. Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Νύχτα θα'ρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας Πεχλιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα'χει θυμάρει στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Θα κατεβεί σαν αρχοντά, πράμα να μάν, θα κατεβεί σαν λύκο. Να πάρει χρώμα και ζωή, πράμα να μάν, τη μοναξιά ο κήπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, πράμα να μάν, γύρω από τι πολυθρόνε. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες.
γέρα να σε τιμωρός, βράμα να μάνασαι και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, βράμα να μάνα'ρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, βράμα να μάν, του κόσμου τυραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, βράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, βράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Τον Απρίλιο του 2002 κυκλοφορεί η Αγρύπνια και στείνει μαζί με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο μια μπάντα από εξαιρετικούς μουσικούς, τους Λαϊκεδέλικα. Μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει 15 προσωπικούς δίσκους και έχει συνεργαστεί με τους Διονύση Σαββόπουλο, Νίκο Παπάζογλου, Σοκράτη Μάλαμα, Γιάννη Αγγελάκα, Ορφέα Περίδη, Μελίνα Κανά, Μάρθα Φριτζίλα, Ματούλα Ζαμάνη, Γιάννη Χαρούλη, Γιώργο Μιχαήλ, Φώτη Σιώτα και σε διάφορα τραγούδια έχει χρησιμοποιήσει μέλη της οικογένειάς του στα φωνητικά. Έχει φτιάξει το δικό του στούντιο στο Μεγαλόβρισο Αγίας του νομού Λάρισας, το γραφικό label με την ονομασία ΧΟΣ. Επίσης ασχολείται με την κατασκευή μουσικών οργάνων όπως μπουζούκια, μπαγλαμάδες, τζουράδες και λαούτα. Για το τέλος θα ακούσουμε κάτι από τον πιο εσωστρεφή δίσκο του, τον Ελάχιστο Εαυτό που κυκλοφόρησε το 2011. Θα ακούσουμε το Σαν Μισελ, ένα τραγούδι που πάντα ερμηνεύει ζωντανά σε όλες τις συναυλίες του. Σαν Μισελ, aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele. Αναγνωρίζεται γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δε σας λένε κάτι. Λοιπόν διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ. Να βρω ξανά του νήματος στην άκρη. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των χωραφιών και εν μέσω άπνοιας τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτών που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Μουσική.
τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία, καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή και πριν να ξεκινήσει η αλήθεια. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Συνεχίζουν πείτε μου κοιτώντας τη φωτιά οι άνθρωποι να κάθονται στις φτέρνες και αν οι ομορφότερες γυναίκες τα κρυφά κάτω από τη γλώσσα εκτρέφουν σμέρνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού ο λύκος του θανάτου τους χειμώνες που σαν κουνούσε τίμουρα το γάλα έπιζε στα τρομαγμένα στήθη απ' τις λεχόνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού. Πείτε μου μη βρέθηκε κι σκάφη που παλιά λουζόμουνα με ήλιο και με χιόνι ή τα μαλλιά που φύλαξε απ' την πρώτη μου κουρά η μάνα που ακόμα ρούχα πλώνει. Το πτυελοδοχείο του Μπακούν είναι το χυτό. Συντρόφια μήπως βρέθηκε και εκείνο. Να φτύσω μέσα με οργή που είναι σε εποχές. Με κάνουνε να μοιάζω με κρετίνο. Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram.